κοντέινερ με 80 στιβαγμένους μετανάστες βρέθηκε πριν από λίγο στην Ξάνθη. Ο Δημήτρης Φρέσκος θα μας ενημερώσει. Μπλόκο λοιπόν αστυνομικών λίγο μετά τα διόδια της Ξάνθης. Εντοπίζουν οι αστυνομικοί ένα φορτηγό ψυγείο με στιβαγμένους περισσότερους από 80 μετανάστες, άνδρες ηλικίας 20 έως 30 ετών, στα πρόθυρα ασφυξίας. Οι αστυνομικοί είχαν κατάλληλες πληροφορίες για το δρομολόγιο των διακινητών, εντόπισαν το ψυγείο, το ακινητοποίησαν. Οι εικόνες όμως που ακολούθησαν και είναι αυτές που βλέπετε, τους άφησαν άναυδους. Στην πίσω πλευρά του φορτηγού, 80, και οι 80 μετανάστες ήταν όλοι με ιδιαίτερα αναπνευστικά προβλήματα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν και οι γιατροί υποθέτουν στο σημείο ότι δεν θα τα κατάφεραν να φτάσουν στην Θεσσαλονίκη, που ήταν ο τελικός προορισμός. Κλήθηκαν ασθενοφόρα από την Ξάνθη και την Καβάλα και έχουν όλοι μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ευτυχώς αυτή την ώρα είναι καλά όλοι στην υγεία τους. Με συνθήκες λοιπόν ασφυκτικές, βλέπουμε ότι οι διακινητές δεν βάζουν τέλος σε αυτό που κάνουν και συνεχίζουν να κάνουν. Αυτοίτως συνεχίζουν τη δράση. Και είναι μια εικόνα θλίψης αυτή που βλέπουμε στους δέκτες μας, με τους ανθρώπους στιβαγμένους, στην κυριολεξία στιβαγμένους μέσα σε φορτηγά, και προφανώς δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Πόσα άλλα τέτοια έχουν γίνει όλο το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας και δεν το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση.